προσπάθησε να κάνει με έναν τρόπο να βρει τους δικούς της δρόμους. Ας πούμε, στην Ελλάδα δοκιμάσαμε τον πενταψήφιο αριθμό με τον οποίο βγαίναμε έξω, το οποίο ήταν μια πρωτοτυπία ελληνική. Έχετε παραδείγματα, δηλαδή, καλές πρακτικές, κάτι που δοκίμασαν και κατάφεραν να κάνουν? Κοιτάξτε, πραγματικά, η κάθε χώρα δοκίμασε διαφορετικά πράγματα και τα πράγματα που δοκιμάσαν είχαν να κάνουν άμεση σχέση με πρώτα απ' όλα το επίπεδο ωριμότητας τεχνολογίας στη συγκεκριμένη χώρα και σίγουρα τα ότι είχαν διαθέσιμο σαν δυναμικό και σαν δυνατότητες. Εμάς αυτό το πράγμα δούλεψε πάρα πολύ καλά, νομίζω. Έτσι. Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει. Σε άλλες χώρες είδαμε και μείγματα, μεικτά πράγματα, δηλαδή μεταξύ χρήσης τεχνολογίας και πατροπαράδοτων εργαλείων. Πολύ σημαντικό αυτό που είδαμε και πολλές καλές πρακτικές ήταν στο επίπεδο της υγείας. Στο πώς δηλαδή χρησιμοποιήθηκε η υγεία για να δημιουργήσουμε προτεραιότητες, στο πώς δημιουργήθηκε η υγεία για να απεγκλωβίσει ανθρώπους που έπρεπε να μπορέσουν να δουλέψουν με πολλούς ασθενείς συγχρόνως, έπρεπε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν πολλούς ασθενείς συγχρόνως, το πώς η τεχνολογία μπόρεσε να χρησιμοποιηθεί για να αποκωδικοποιήσουμε αυτό τον ιό και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για θεραπείες. Και βέβαια αυτό που έρχεται πολύ σημαντικό και είναι το επόμενο βήμα είναι τώρα το τι ρόλο θα μπορέσει να παίξει η τεχνολογία στο να ξαναξεκινήσουμε. Να είμαστε έξω, πώς θα έρθουμε σε επαφή ένας με τον άλλον, πώς θα αρχίσει να δουλεύει ξανά η οικονομία μας. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Για πέστε μου μερικές ιδέες, δηλαδή πώς θα μπορούσε η τεχνολογία να μας βοηθήσει να περάσουμε αυτή τη γέφυρα, δηλαδή να αρχίσουμε να ξαναλειτουργούμε. Ναι, ναι. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι μας βοήθησε να ζήσουμε αυτούς τους δύο μήνες. Βεβαίως. Από το πιο απλό, το SMS για να βγω έξω, μέχρι τα πιο σύνθετα πράγματα που είπατε, δηλαδή το πώς παρακολουθεί ένα ολόκληρο δημόσιο σύστημα την πορεία των κρουσμάτων, τα δεδομένα, τον αριθμό των θανάτων κλπ. Το οποίο είναι τεχνολογία. Αλλά τώρα είναι το επόμενο. Πρέπει η τεχνολογία να μας βοηθήσει να βγούμε έξω. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε για ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Δηλαδή, ας δούμε τι συνέβη με την εκπαίδευση. Δηλαδή, τους τελευταίους δύο μήνες είδαμε την εκπαίδευση να γίνεται, το εκπαιδευτικό σύστημα να μεταφέρεται ουσιαστικά σε ένα online κόσμο. Κάποιες φορές βλέπουμε το online και σκεφτόμαστε ότι το online είναι ένα βίντεο. Απλά. Δεν είναι αυτό. Η εκπαίδευση και το online που βλέπουμε να συμβαίνει είναι το πώς ουσιαστικά οι μαθητές παρακολουθούνται, πώς μπορούν και μοιράζονται τις εργασίες τους, πώς μπορούν και έχουν άλλη αλληλεπίδραση με το δάσκαλο. Αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το χάσουμε. Είναι κάτι το οποίο το κερδίσαμε. Θα το χρησιμοποιήσουμε πηγαίνοντας μπροστά. Οπότε πολλά πράγματα που βλέπουμε να συμβαίνουν τώρα είναι πράγματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην επόμενη μέρα. Ένα άλλο μεγάλο πράγμα που είδαμε ήταν αλλαγές στο δημόσιο τομέα. Έτσι, βλέπουμε έργα και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες τα οποία διευκολύνουν τον τρόπο που συνεργάζεται ο πολίτης με το κράτος. Διαδικασίες ψηφιοποιούνται, οπότε γίνονται πιο προσβάσιμες και αυτό το πράγμα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Θα έλεγα ότι έχουμε την ευκαιρία, αν κινηθούμε με τόλμη, σε συγκεκριμένα έργα που έρχονται να δώσουμε λίγο παραπάνω όθηση και να πάρουμε λίγο, ίσως παραπάνω, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ρίσκο, λίγο παραπάνω ρίσκο, ώστε να εμπιστευτούμε αυτή την τεχνολογία, η οποία μας έδωσε τα δείγματα γραφής αυτούς τους δύο μήνες. Προφανώς, αν μιλώντας ειδικά για το δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, αναμφισβήτητα έγιναν μερικά πράγματα τα οποία ορίμαζαν πάρα πολύ καιρό, αλλά καθυστερούσαν. Ξαφνικά το δημόσιο άρχισε να γίνεται γρήγορο. Βλέπετε κάποια θέματα ή κάποιες ευκαιρίες, κάποια γρήγορα κέρδη που μπορούμε να έχουμε, πράγματα, βήματα που πρέπει να κάνουμε, ευκαιρίες που πρέπει να εκμεταλλευτούμε για να κρατήσουμε αυτό το ρυθμό? Κοιτάξτε, οι διαδικασίες του δημοσίου κρεμιούνται, αν θέλετε, σε μερικά πολύ βασικά πράγματα. Τα βασικά πράγματα είναι το πώς ταυτοποιείς τον πολίτη και πώς ταυτοποιείς τον υπάλληλο του δημοσίου και το πώς ψηφιοποιείς τα μητρώα. Αυτά είναι πολύ βασικά, ας πούμε, Lego, θα μπορούσα να πω. Τα βασικά Lego πάνω στα οποία χτίζεται το οικοδόμημα. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν έργα εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα οποία κινούνται και τα έργα αυτά πλέον επιταχύνονται. Άρα πάνω σε αυτά μπορούμε να χτίσουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Και από εκεί ξεκινάει να συντίθεται το μοσαϊκό, ας πούμε, των υπηρεσιών που μπορεί να δώσει το δημόσιο. Μετά, πέρα από αυτό το βασικό πλαίσιο, αρχίζουν και προστίθενται υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να βασιστούν βασικά στη τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, μπορούμε να φέρουμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, να συνδυάσουμε υπηρεσίες που υπάρχουν ήδη, να σκεφτούμε νέες υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και να δώσουμε κάτι στον πολίτη και κάτι στον εργαζόμενο του δημοσίου, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, τον ίδιο τον εργαζόμενο του δημοσίου, τις δυνατότητες να έχει ψηλότερη παραγωγικότητα και να μπορέσει να κάνει τα πράγματα πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά. Αλλά να σταθώ, λέτε ότι οι δύο πυλώνες, ο ένας είναι η ταυτοποίηση του πολίτη, δηλαδή να μην χρειάζεται να περάσει από μια πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εγώ. Με έναν απλό τρόπο να βεβαιώνω την ταυτότητά μου και συνεπώς να διευκολύνω τις συναλλαγές μου. Και το δεύτερο είναι
Η ψηφιοποίηση των αρχείων. Η ψηφιοποίηση βασικά όχι μόνο των αρχείων, αλλά και των βάσεων δεδομένων που έχουμε. Mm. Και η διαλειτουργικότητα αυτών των βάσεων δεδομένων. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στο παρελθόν. Έχουμε δει πολύ ωραία συστήματα, μεγάλα συστήματα, τα οποία όμως δεν μιλάνε, αν θέλετε, το ένα με το άλλο. Δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα. Mm. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε όλο το εύρος των δεδομένων που έχουμε στο δημόσιο τομέα, να τα συνδυάσουμε, να μπορέσουμε μέσα από αυτά τα δεδομένα να πάρουμε κάποιες ιδέες, να μπορέσουμε να κάνουμε προσομοιώσεις, να μπορέσουμε να τα αναλύσουμε σε βάθος. Αυτό το πράγμα προσπαθούμε να το ξεκλειδώσουμε. Πριν από 4-5 χρόνια, ίσως αν είχαμε αυτή τη συζήτηση, να φανταζόμασταν ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο θα τρέξει για πάρα πολλά χρόνια και το οποίο θα έχει και αμφίβολα αποτελέσματα, έτσι όπως είναι όλα τα μεγάλα έργα. Πλέον δεν είμαστε σε αυτή την πραγματικότητα, γιατί πλέον έχουμε το σύννεφο. Ναι. Τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους μπορούν να μας δώσουν την cloud computing, μπορούν να μας δώσουν αυτή την επιτάχυνση, μπορούν να μας δώσουν αυτή τη διαφορά που ίσως να μην την είχαμε πριν από κάποια χρόνια. Και το μεγάλο ερώτημα εδώ πέρα είναι η εμπιστοσύνη σε αυτή τη τεχνολογία. Ναι. Η εμπιστοσύνη, η διαφάνεια, το να πιστεύουμε ότι αυτά τα δεδομένα μας χρησιμοποιούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, το να μπορούμε να ελέγξουμε αυτόν τον τρόπο, έτσι, και να είναι προσβάσιμα σε όλους. Να υπάρχει μια δημοκρατικότητα, αν θέλετε, στο πώς χρησιμοποιούνται και για ποιους είναι διαθέσιμα. Ξέρετε, η τεχνητή νοημοσύνη για μένα είναι κάτι που μου θυμίζει τον τίτλο ενός βιβλίου «Ο Θεός των μικρών πραγμάτων». Mm. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάτι πολύ μεγάλο. Σαρουντά τη ρόη. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά μπορεί να είναι και κάτι πολύ απλό που βοηθάει τον κάθε ένα από εμάς, του δίνει περισσότερες δυνατότητες να είναι πιο αποτελεσματικός σε αυτό που κάνει. Και νομίζω ότι εκεί θα είναι η μεγάλη διαφορά. Να έρθει και να μεγενθύνει τις δυνατότητες του καθενός μας. Είτε όσον αφορά τον τομέα της υγείας, είτε φυσικά σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Ναι. Από την άλλη, και εδώ είναι πολύ σημαντικό, υπάρχουν κάποιες αρχές στο πώς θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Πέρα από την εμπιστοσύνη, και για να υπάρχει εμπιστοσύνη, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Πρέπει να καταλαβαίνουμε τι κάνει. Πρέπει να μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να ελέγξουμε το τι συμβαίνει. Πρέπει να υπάρχει ίση πληροφόρηση, ίση πρόσβαση. Mm. Έτσι. Κάθε αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης που εκπαιδεύουμε μπορεί να έχει biases, μπορεί να έχει προκαταλήψεις. Αν χρησιμοποιήσουμε ένα σετ δεδομένων το οποίο έχει προκαταλήψεις, δηλαδή αν ας πούμε χρησιμοποιήσουμε ένα σετ για να γνωρίζεις ανδρικά πρόσωπα, τα δύο μας πρόσωπα που έχουμε και δύο μουσια, πολύ πιθανό ένας ξανθός με μπλε μάτια να μην έχει την ίδια αποδοχή. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να είμαστε σίγουροι ότι δεν βάζουμε bias μέσα. Και φυσικά πρέπει να είναι accessible για όλους. Δεν μπορεί να είναι μόνο για νέους ή μόνο για ανθρώπους που έχουν τελειώσει μια σειρά από σπουδές, πρέπει να είναι προσβάσιμη σε ανθρώπους, αυτό που λέμε citizen developer ή απλούς ανθρώπους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία με ένα απλό τρόπο για να φτιάξουν κάτι το οποίο θα τους βοηθήσει στην καθημερινή τους ζωή. Αυτό είναι το όραμα. Αυτή είναι η πρόταση δικιά μας. Την έχουμε εκδώσει, την έχουμε συζητήσει. Νομίζω ότι λείπει ένα Geneva Convention, αν θέλετε, έτσι, μια συμφωνία της Γενέβης, που να έρθουν αυτά τα πράγματα και να συζητηθούν με κυβερνήσεις, που έχουν ουσιαστικά ένα μεγάλο ρόλο να παίξουν εδώ οι κυβερνήσεις, να συζητηθούν και να συμφωνηθούν για να δημιουργήσουν την πλατφόρμα, ώστε να έρθει η δημιουργικότητα του κόσμου και να δώσει το κάτι παραπάνω και το επόμενο βήμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λουκά. Να είστε καλά.